Ηρίνη στον άρχοντα η χνήλα του σας εμνή, σε πόνιμος, διεπιπνίας Θεού, εδείχθης sī perfīcī, post forcēs frōnīmī, diō me gallō martī sīrīnī, irīnīm imīn 5 Μαΐου ειρήνη στις Μεγαλομάρτυρος, Εφρέμ ο Σιομάρτηρος του Νεοφανούς και Θαυματουργού εν το όρι των αμόμων της Νέας Μάκρης Ευθυμίου Επισκόπου Μαβίτου Νεοφίτου Γαΐου και Γαϊανού των Μαρτύρων Θεοδόρου Ιουλιανού Εφβούλου Μαλκάμονος Μοκίμου και Σαλαμάνη των Ενπέτρα Μαρτύρων Εφρέμ Μάρτηρος Ιλαρίου Επισκόπου Αρελάτης. Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτης. Μεγάλο παράδειγμα πίστης στον ένα και αληθινό Θεό αποτελεί η Αγία Ειρήνη. Γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας και το πρώτο όνομά της ήταν Πινελόπη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Λικίνιος και ήταν έπαρχος, η δε μητέρα της Λικινία. Από έξι χρονών η Πινελόπη άρχισε την γραμματική της εκπαίδευση σε έναν από τους πιο σοφούς διδασκάλους της εποχής εκείνης, τον Απελιανό. Τη έμαθε πολλά ο σοφός διδάσκαλος, ένα όμως δεν τη έμαθε για τον Χριστό. Και αυτό το κατόρθωσε μία απλή χριστιανή η πυρέτρια του λικινίου που με την Θεία Χάρη κατέκτησε την καρδιά της Αρχοντοκόρης. Η Πινελόπη ένιωσε αμέσως μεγάλη χαρά μόλις έμαθε την πραγματική αλήθεια της ζωής και επεδίωξε αμέσως να βαπτιστεί χριστιανή. Έτσι έλαβε το όνομα Ειρήνη και συγχρόνως έλαβε τον σταυρό της χριστιανικής ζωής. Από εδώ και πέρα η Ειρήνη άρχισε μία πνευματική πορεία που περνά διαπυρός και σιδήρου. Ο ίδιος ο πατέρας της την έβαλε στα πόδια κάποιου άγριου αλόγου να την σκοτώσει με κλωσιές, αλλά το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε αυτόν τελικά. Τότε επικράτησε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των εκεί παρευρισκομένων ανθρώπων, αλλά η ειρήνη τους καθησύχασε με τα λόγια του Χριστού, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Δηλαδή όλα είναι δυνατά σε εκείνον που πιστεύει στο Χριστό και πράγματι με θαυμαστή πίστη προσευχήθηκε και ο πατέρας της σηκώθηκε ζωντανός. Τότε οικογενειακώς όλοι βαπτίστηκαν χριστιανοί. Τη ειρήνη οι δοκιμασίες και τα μαρτύρια ήταν πολλά, αλλά πάντοτε έβγαινε ζωντανή μέσα από αυτά, διότι είχε μεγάλη και ζωντανή πίστη. Περιόδευσε σε αρκετούς τόπους και δίδαξε τον Λόγο του Θεού ιδιαίτερα με το παράδειγμα της ζωής της. Ο πρώτος που την βασάνισε ήταν ο ίδιος ο πατέρας της, αλλά όταν αναστήθηκε από την κόρη του, πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε. Έπειτα τα μαρτύριά της συνεχίστηκαν από τους βασιλείς Σεδεκία και Σαπόρ. Τα μαρτύριά της, η φανερή παρουσία του Θεού πάνω της, καθώς επίσης και τα συγκλονιστικά θαύματα που έγιναν, έφεραν στην πίστη του Χριστού περίπου 141.000 ανθρώπους. Εκοιμήθη τελικά ειρηνικά στην Έφεσο και το λείψανό τη με τρόπο θαυμαστό δεν βρέθηκε ποτέ στον τάφο. Ο Όσιος Ευθύμιος ο Θαυματουργός Καταγόταν από τους επιβάτες της Θράκης από γονείς γεωργούς. Μετά από τον θάνατο του πατέρα του, κοινοβίασε σε μία μονή της Κωνσταντινουπόλεως, όπου ασκήθηκε για περίπου 30 χρόνια. Όμως, επειδή ποθούσε την πλήρη απομόνωση και ησυχία, ασκήθηκε κατά μόνας για μία τετραετία και έφτασε σε ύψη αγιότητος. Ανεδείχθη επίσκοπος μαδί του και αρχιεράτευσε για μία σαρανταετία διακριθείς δια την ακάματον άσκηση της αρετής και την εξαίρετον ποιμαντικήν αυτού ικανότητα. Δοξάστηκε από τον Θεό με το χάρισμα των θαυμάτων. Η φήμη του έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον Δεύτερο των ο οποίος πήγε στην Μάδητο για να τον επισκεφθεί. Τότε ο Άγιος του προφήτευσε την νίκη του κατά του στασιαστή Βάρδα φωκά εκοιμήθη ειρηνικά μεταξύ των ετών 989 και 996. Ο Άγιος Εφραίμ ο Μεγαλομάρτης και Θαυματουργός γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1384. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα αδέλφια του. Την δε φροντίδα τους μετά από τον Θεό την ανέλαβε η ευσεβής μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών, η στην ακμάζουσα τότε η αραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο όρο των αμόμων, των καθαρών δηλαδή, στην νέα μάκρη της Αττικής. Ο Άγιος Εφρέμ ακολούθησε με ένθεο ζήλο τον Χριστό και διέπρεψε με την λαμπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του στο όρο των αμόμον της Αττικής. Αξιώθηκε ακόμη να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το ιερό θυσιαστήριο, σαν άγγελος του Θεού με φόβο Θεού και πολύ κατάνοιξη. Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού του έτους 1425, επιστρέφοντας στη Μονή από το ασκητήριό του, την είδε τελείω κατεστραμμένη και χωρί πατέρε. Είχαν σφαγιαστεί από του βάρβαρου Τούρκου και συνελήφθη και ξεκίνησαν τα μαρτύριά του 14 Σεπτεμβρίου 1425 και τελείωσαν την επόμενη χρονιά στις 5 Μαΐου 1426 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 το πρωί. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δένδρο το οποίο σώζεται μέχρι και σήμερα. Τον κάρφωσαν στα πόδια και στο κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό σώμα του το διαπέρασαν με ένα αναμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Στεφανοδότη Χριστό. Η έβρεση στων μαρτυρικών αυτού λειψάνων έγινε στις 3 Ιανουαρίου του 1950 από την ηγουμένη της Μονής Μακαρία. Ο Άγιος Εφρέμ εορτάζεται δύο φορές τον χρόνο, στις 3 Ιανουαρίου, όπου είναι η έβρεση των λειψάνων του και στις 5 Μαΐου, όπου είναι το μαρτυρικό τέλος του. Ενώρι <Τι> τον αμόμον ως περίλιος ελάμψας μαρτυρικός Θεοφόρε, προς Θεόν εξεδίμησας, βαρβάρον υποστάς επιδρόμας, εφρέμ μεγαλομάρτης του Χριστού, διά τούτο αναβλίζεις χαρινάει της ευλάβος βόσης δόξα το δε ισχύ. ισχύν δόξα το σε θαυμαστό αντί δόξα το You.